κεφάλι. Το είδαμε στη Σταυρούπολη, το είδαμε στην Ηλιούπολη, το είδαμε και στο Νέο Ηράκλειο. Ξέρουμε πολύ καλά και τους βλέπουμε εδώ μπροστά μας ποιος κάνει πλάκτες και ποιος τους τρώνει τον δρόμο. Η Ελλάς έδειξε τη γνώμη της για την δικαστική απόφαση λίγα δευτερόλεπτα αφού το αυτή ανακοινώθηκε. Επιτιθέμενη απρόκλητα στον κόσμο που πανηγύριζε, όπως έκανε σήμερα εδώ. Την περασμένη Κυριακή παριστάνανε ότι δεν είδανε ποιοι μας επιτέθηκαν. Okay. Αλλά και η ίδια η κυβέρνηση είναι που δίνει αέρα στις ρατσιστικές επιθέσεις, με τις ρατσιστικές πολιτικές της. Με το δόγμα να κάνουμε τη ζωή των προσφύγων κόλαση, με την καταστολή, με όλες τις επιθέσεις που βλέπουμε αυτή την περίοδο, στους εργάτες και τις εργάτριες, στη νεολαία, στις γυναίκες, στους ΛΟΑΤΚΙ, σε όλο τον κόσμο. Με τις υπουργοποιήσεις των φασιστών. Με όλα αυτά στρώνει τον δρόμο στους φασίστες η Νέα Δημοκρατία. Όμως έχουμε τη δύναμη να τους τσακίσουμε. Οι χιλιάδες που ξεσηκώθηκαν άμεσα μετά τις επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα ανάγκασαν τον κρατικό μηχανισμό να καταδικάσει τον Χρυσαυγίτη Μάριο Παπαδιονυσίου σε 36 μήνες φυλακή μέσα σε μόλις 3 μέρες μετά την επίθεση. Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για εγκληματική οργάνωση για τις επιθέσεις στο Ηράκλειο και στη Σταυρούπολη. Θυμίζω ότι για να γίνει αυτό για την Χρυσή Αυγή το 2013 είχαν περάσει 21 χρόνια ανοιχτής και ατιμόρυτης εγκληματικής δράσης της αστικής οργάνωσης. Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε αυτή τη δύναμη. Η εμπειρία της καταδίκης της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα εδώ. Διαδηλώνουμε μαζικά με τους πρόσφυγες μπροστά για σύνορα ανοιχτά. Για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του ρατσισμού και του θανάτου. Για να τσακίσουμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.